διατυπώνεται από διάφορες πλευρές η αμφιβολία ή το ερώτημα μήπως όλη η υπόθεση δεν είναι δεμένη, μήπως τα στοιχεία δεν είναι αρκετά κτλ. Κτλ. Όταν δεν είναι εκ το πονηρού η διατύπωση αυτών των ερωτημάτων, προδίδει απόλυτη άγνοια ή αδιαφορία για το περιεχόμενο της ποινικής δίωξης. Όμως τα στοιχεία βοούν όχι μόνο μέσα στην ογκώδη δικογραφία, η οποία έχει προκύψει από συσχέτιση δεκάδων υποθέσεων, αλλά ακόμα και από τις στήλες των εφημερίδων και τα ρεπορτάζ των καναλιών. Αλλά κάθε φορά που δημοσιοποιείται κάποιο καινούριο στοιχείο, όλοι πέφτουν από τα σύννεφα και ανακαλύπτουν πάλι την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης, όπως συνέβη προχθές με τη δημοσιοποίηση από την εφημερίδα των συντακτών του τηλεφωνήματος του Λαγού για την ευθύνη του, για την χαρά του μάλλον, που οι συναγωνιστές του στο πέραγμα έλειωσαν την ομάδα του ΠΑΜΕ. Η Χρυσή Αυγή βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με μια ανυπέρβλητη αντίφαση. Δεν πρόκειται για μια κλασική εγκληματική οργάνωση τύπου μαφίας, ούτε για ένα συνδυασμό ενός πολιτικού κόμματος με μια παράνομη στρατιωτική δομή. Το εξήγησε εξαιρετικά η Βασιλική προηγουμένως. Εξαιτίας της πολύχρονης δράσης της στο περιθώριο της πολιτικής ως μιας πολύ μικρής οργάνωσης, τα δύο τμήματά της, το πολιτικό και το στρατιωτικό, το κοινοβουλευτικό και το εγκληματικό, το δημόσιο και το παράνομο, είναι απόλυτα συνδεδεμένα και διαθέτουν κοινή ιεραρχική δομή και κοινή ηγεσία. Και το σημαντικότερο, επειδή η βία, η επίδειξη ισχύως και η τρομοκρατία για τη Χρυσή Αυγή δεν είναι το μέσο της πολιτικής δράσης, όπως συμβαίνει με άλλες μορφές βίαιων ή ένοπλων οργανώσεων, αλλά το ίδιο το μήνυμα προς τους οπαδούς της και προς τους πολίτες, ακριβώς επειδή είναι ναζιστική, είναι υποχρεωμένη να επέρεται ακόμα και δημόσια για αυτή τη δράση, όπως κάνουν οι παράνομες οργανώσεις με τις προκηρύξεις τους. Όσο και αν η ηγεσία της μπροστά στους εισαγγελείς και τους ανακριτές τα αρνείται όλα και είναι έτοιμη να αποκηρύξει όσα μέλη συλλαμβάνεται. Ο μελετητής του Νίτσε, Θεόφιλος Πλατής, ο οποίος τα έχει πάρει με τη Χρυσή Αυγή ακριβώς επειδή μεταξύ άλλων ο Μιχαλολιάκος και η παρέα του κακοποιούν συστηματικά και τον Νίτσε, έχει μελετήσει προσεκτικά το σώμα των εφημερίδων της Χρυσής Αυγής από τις αρχές του 1993. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι όπως αποδεικνύει η έρευνά του, όλα τα ερωτήματα που έχουν τεθεί μέχρι σήμερα από τη δικαιοσύνη βρίσκουν την απάντησή τους σε κείμενα της εφημερίδας αυτής. Φυσικά δεν μιλώ μόνο για την ναζιστική συγκρότηση της οργάνωσης, την οποία έχουν περιγράψει όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα χωρίς καμιά εξαίρεση, και βέβαια ανάμεσά τους και όσοι κάθονται σε αυτό το βήμα. Μιλώ για κάτι πολύ περισσότερο. Είναι τα ίδια τα στελέχη της Χρυσής Αυγής που επιβεβαιώνουν το κρυφό καταστατικό το οποίο τώρα αρνούνται, τα ίδια παραδέχονται τη στρατιωτική δομή της οργάνωσής τους, ομολογούν τη δράση των τάγματων εφόδου, αναφέρονται στους στόχους τους, περιγράφουν το περιβόητο Führer Prinzip, την αρχή του αρχηγού, την οποία τώρα διαψεύδουν επειδή καίει τον Führer Μιχαλολιάκο. Αυτό το δημοσιευμένο υλικό είναι τόσο εντυπωσιακό που καθιστά ατελέσφορη κάθε προσπάθεια απαλλαγής της οργάνωσης από την εγκληματική της δράση και συγκάλυψης των πραγματικών της προθέσεων. Αυτή είναι η αχίλιος πτέρνα της Χρυσής Αυγής. Είναι υποχρεωμένη από την ίδια τη συγκρότησή της όχι μόνο να οργανώνει και να διαπράττει τα εγκλήματα αυτά που όλοι γνωρίζουμε, αλλά και να τα διαλαλεί όχι μόνο στους μοιημένους, αλλά και στους υποψήφιους οπαδούς. Και αυτή η αδυναμία δεν οδηγεί πουθενά αλλού παρά στη φυλακή.